Καλησπέρα σε όλους, μάγκες, σε καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και εδώ έχουμε τρελό streamer drama. Αυτά που σας αρέσουν έχει να κάνει με τον Τίφου και τον χωρισμό του από την Κορίνα και εννοείται είναι εμπλεγμένος και ο Ninja, ο Cloakzy και άλλοι πολύ μεγάλοι streamers. Άρα μάγκες μου, μείνετε σίγουρα συντονισμένοι για αυτόν, έχει και πολύ γέλιο αλλά και πολύ δράμα. Πριν προχωρήσουμε, σας υπενθυμίζω ότι τρέχει και ένα giveaway εδώ στο κανάλι για Aeon Bundle, το οποίο τελειώνει αύριο. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, είναι μια καλή ευκαιρία. Μπορείτε να βρείτε τα βήματα συμμετοχής κάτω στο pinned comment, διαβάστε τα, κάντε follow τα άτομα που πρέπει, έτσι ώστε να μπείτε στην κλήρωση. Πάντα subscribe όλοι οι καινούργοι για να μην χάνετε ούτε βιντεάκι που ανεβάζουμε, αλλά ούτε stream. Και τέλος και πιο σημαντικό, support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω MT1993 κάτω παύλα 96 για να στηρίζετε εντελώς δωρεάν με όλες σας τις αγορές στο item shop. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι έγινε ακριβώς με το δράμα που σας έχω σήμερα. Είναι μια αστεία ιστορία όπως είπα και αξίζει να την εξετάσουμε. Ο streamer Symphony έπαιζε μαζί με τον Ninja, το Reverse 2K και τον Cloakzy κάποια squad games και άνοιξαν τη συζήτηση για το χωρισμό του Τίφου με την Κορίνα. Βασικά ο Ninja έριξε έτσι μια σπόντα, θα έλεγα, όπως λέμε στα ελληνικά, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η συζήτηση. Σας αφήνω τώρα να δείτε το πρώτο κλιπ που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα συνεχίσουμε μετά. Dude, Turner's going through his post-breakup get jacked out of his mind phase. Is he? He's getting jacked. Did you see his squats? Holy crap, he had three plates on each side. Freaking getting huge. Στο πρώτο κλιπ που είδατε, ο Ninja ξεκίνησε λέγοντας ότι ο Τίφου άρχισε να γίνεται τούμπανο, άρχισε τη γυμναστική, άρχισε γενικά τον κύκλο μετά τον χωρισμό, έτσι για να εντυπωσιάσει, να δείξει ότι είναι δυνατός, και ο Σύμφωνοι πρόσθεσε επίσης να δουν πώς κάνει τα squats, πόσο δυνατός είναι, ότι βάζει τρεις πλάκες και διάφορα τέτοια. Και όντως ο Τίφου, αν πάτε στο Twitter του, θα δείτε ότι αρχίσε να ανεβάζει φωτογραφίες γυμναστικής. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί το κάνει, επειδή ο Τίφου ποτέ δεν είχε να κάνει κάτι με γυμναστική. Από όσο ξέρω, το μόνο που έκανε είναι κάποια extreme sports, αλλά ποτέ δεν είχε να κάνει κάτι με γυμναστήρια. Από ό,τι φαίνεται, μάγκες, ο χωρισμός τον έκανε έτσι να μπει στο γυμναστήριο, να γίνει τούμπανο, να εντυπωσιάσει τέλος πάντων. Και μπορείτε να δείτε εδώ διάφορα tweets του που βάζει όταν κάνει γυμναστική. Λέει ότι έκανε shrugs για πρώτη φορά και τώρα είναι 6'7", έχει βάλει πόντους σε ύψος επειδή οι τραπέζοι του έγιναν τόσο μεγάλοι. Μετά λέει ότι δεν νιώθει καλά από την πολύ γυμναστική και στο επόμενο ρωτά τον κόσμο αν κάνει σωστά τα squats. Μπορείτε να δείτε εδώ έχει και πάρα πολλά κιλά πάνω. Γενικά το έχει πάρει στα σοβαρά από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί και λέει ότι η μάχη είναι πάρα πολύ σκληρή μέχρι στιγμής. Από ό,τι φαίνεται, ο χωρισμός τον χτύπησε δυνατά για να ξεκινήσει τη γυμναστική. Ο Τίφου δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, θέλει να εντυπωσιάσει την Κορίνα να έρθει πίσω. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχε βάλει αυτά τα tweets που λέει «Δεν θα ξανακάνω σχέση ποτέ» και «Κάποτε δίνεις τα πάντα στον άλλον και δεν είναι αρκετό». Άρα ίσως να θεωρεί ότι αν γίνει τούμπανο, αν γυμναστεί, να εντυπωσιάσει την Κορίνα και να επιστρέψει πίσω σε αυτόν. Όπως και να έχει, η συζήτηση συνεχίστηκε και εδώ θα έλεγα μπαίνουμε στο δράμα. Εδώ γίνεται ενδιαφέρον το βίντεο. Ακούστε τι είχε να πει ο Ninja και πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. I don't really know what he expected out of the relationship. The people are flying out south. But wait, what? People are flying nothing. Out south. What? South. What happened? What's the one? I hope Turner finds happiness, man. You know what I'm saying, dude? Oh my. I hit him for 103. I didn't know what happened. I minimized my game and then disconnected. Yeah. What did you say? I didn't say anything. I don't know. You said I don't know what he expected. I don't know what he expected out of the relationship. You know what I'm saying? Wow. This is crazy. Great cool Cloakzy in the 49ers. Hashtag ads. No. Like, what? What's going on? What is happening? Am I saying something like crazy? Like, I don't, like, what the heck?
Ο Ninja εδώ έριξε μια τρελή σπόντα λέγοντας ότι δεν ξέρω αλήθεια τι περίμενε ο Tifu από τη συγκεκριμένη σχέση, από τη συγκεκριμένη κοπέλα. Οι άλλοι αμέσως προσπάθησαν να αλλάξουν θέμα, τους έκανε να νιώσουν full άβολα και τους λέει ρε μάγκες, απλά θέλω να είναι χαρούμενος ο Tifu, αλλά όντως τι περίμενε από τη συγκεκριμένη κοπέλα, τη συγκεκριμένη σχέση. Με λίγα λόγια εδώ ο Ninja με αυτή τη φράση που είπε υπονοεί ότι η Corina είναι gold digger και ότι εκμεταλλεύεται τον Tifu για views, για να γίνει διάσημη για το cloud του, επειδή τα έφτιαξαν για πρώτη φορά όταν το Fortnite ήταν στα full του και ο Tifu εννοείται ήταν πασίγνωστος τότε επειδή ήταν ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο και διάφορα τέτοια, και ίσως τον παράτησε τώρα που το Fortnite άρχισε να πέφτει και τα views του Tifu έχουν αρχίσει να πέφτουν και γενικά δεν είναι πλέον τόσο διάσημος. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον ισχύει αυτό, όμως είναι κάπως περίεργο ότι μόλις το Fortnite τα έχει σκούρα και ο Tifu έχει αρχίσει να πέφτει λίγο σε ό,τι αφορά views και διασημότητα, οι άλλοι ξαφνικά τον παράτησε και βρήκαν τη δικαιολογία ότι τους χώρισε η απόσταση. Δεν ξέρω αν και μου ούτε εγώ τι να πιστέψω, και δείτε τώρα τι έχουν να πούν για τέλος οι τέσσερις μεγάλοι streamers. Plug your sim, plug your code. Yo, hey chat. This isn't a plug, but well, like it is. But hashtag add a user code sim in the item shop. You guys make things awkward for no reason. Wait, it's not awkward. I mean, I know what you meant by it, but there's a bunch of 12-year-olds that are going to think that you mean something else. Yeah, true. What else would I mean? I don't know. It's 12-year-olds. It's for like the Fortnite fan base. They take something, they hear something, and they blow it out of proportion. Ο Ninja έκλεισε λέγοντας γιατί με κάνετε να νιώθω τόσο άβολα, δεν είπα κάτι το τρελό, δεν ξέρω τι ακριβώς υπονοείτε εσείς με αυτό που είπα, ούτε εγώ ξέρω ακριβώς τι υπονοεί μάγκες με αλήθεια να λέγεται. Έτσι όπως το είπε, μόνο ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει, ότι άλλοι τον είχε για τα views, για να πάρει λεφτά και μετά να τον παρατήσει, αλλά ίσως ο Ninja να εννοούσε κάτι άλλο, ότι δεν τέριαζαν, δεν ξέρω ακριβώς. Και γενικά οι άλλοι streamers του είπαν να προσέχει λίγο τι λέει στα streams όταν παίζουν, γιατί η κοινότητα του Fortnite μπορεί να μην κατανοήσει ακριβώς πώς το εννοούσε και να διαστρεβλώσουν τα λόγια του, να του βάλουν και άλλα εκεί που δεν υπάρχουν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί έναν beef μεταξύ του Tifu και του Ninja για να δημιουργηθεί fake drama. Όπως και να έχει, πείτε μου εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε ότι εννοούσε εδώ ο Ninja με αυτήν την πρόταση που είπε on stream για τον Tifu. Εννοείται το πρώτο κομμάτι ήταν ξεκάθαρο, ότι ο Tifu περνά τον χωρισμό μέσω της γυμναστικής, έχει πολλούς που το κάνουν, μόνο καλό θα του προσφέρει αυτό για τη ζωή του, αλλά το δεύτερο κομμάτι όπου σχολίασε το χωρισμό τους και τη σχέση τους γενικά είναι κάπως περίεργο. Γι' αυτό θέλουμε και την άποψη σας κάτω στα comments, θα δούμε τι γίνεται, και μάγκες μου εμείς θα τα πούμε αύριο, καλή συνέχεια προς το παρόν, να είστε πάντα καλά, like, share, subscribe και καληνύχτα σε όλους μάγκες μου.